Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο κύριος Κώστας Βασιλόπουλος, για να τα δούμε μαζί του αναλυτικά. Καλή σας ημέρα. Και φυσικά το νέο νούμερο. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε. 1592, η νέα γραμμή εξυπηρέτησης των πολιτών. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, πώς είστε. Απαντάτε σε τηλέφωνα, κύριε Αντιδήμαρχε. Ορίστε. Απαντάτε σε κλήσεις πολιτών στο 1592. Απαντάμε παντού, αλλά στην προκειμένη περίπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση, ναι, όπως πολύ σωστά είπατε και οι δύο, πρόκειται για τη νέα γραμμή εξυπηρέτησης δημοτών, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί πιλωτικά πριν από περίπου 4 μήνες και τώρα πλέον έχει μπει σε πλήρη λειτουργία, αφού πέρασε και το πιλωτικό στάδιο, και είναι μια πρωτοβουλία που την οποία είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, πριν καν αναλάβει καθήκοντα. Δηλαδή την επικοινωνία του Δήμου με τους πολίτες και την εξυπηρέτηση επί της ουσίας των δημοτών. Πιλωτικά πώς πάει, Αντιδήμαρχε? Θα έλεγα πάρα πολύ καλά, διότι διαπιστώνουμε την ανάγκη των δημοτών να επικοινωνήσουν με το Δήμο, να καταθέσουν την απορία τους, το ερώτημά τους, το αίτημά τους, τα παράπονα τους, και ο Δήμος και κάθε Δήμος θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για να υποδεχθούν όλη αυτή τη δραστηριότητα που θέλει να αναπτύξει ο Δημότης με το Δήμο, χωρίς να χρειάζεται στη σημερινή εποχή να μετακινηθεί. Με ένα απλό τηλεφώνημα, σύντομα με ένα mail, σύντομα με ένα SMS, δηλαδή ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας που δίνει τη δυνατότητα στους δημότες κάθε ηλικίας να έρθουν σε επαφή με το Δήμο. Να σας πω έτσι χρηστικά για να ακούει και ο κόσμος ότι το πενταψήφιο, όπως είπατε πολύ σωστά λίγο νωρίτερα, είναι το 1592. Η νέα τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί κάθε μέρα, δηλαδή από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Επειδή αναφερθήκαμε και στα ογκώδη, άρα αν εγώ θέλω να κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι μου, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, μπορώ να πάρω αυτές τις ώρες και να μου κλείσουν ένα ραντεβού με τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο πεζοδρόμιο. Ναι. Θα σας πω αμέσως. Αφορά την καταγραφή το 1592 ετοιμάτων των δημοτών σχετικά με το σύνολο των αρμοδιοτήτων που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως η καθαριότητα, η απομάκρυση ογκωδών, όπως είπατε, το πράσινο, οι δημόσιοι χώροι και ό,τι άλλο απασχολεί κάθε πολίτη. Τώρα, αν κάποιος ιδιώτης, γιατί πολύ σωστά θέσατε το ερώτημα της ανακαίνησης, αν κάποιος ιδιώτης θέλει να κατεβάσει ένα καναπέ, δύο πολυθρόνες, ένα παλιό μπουφέ, ένα κρεβάτι, ένα στρώμα, γιατί βλέπαμε τη Θεσσαλονίκη γεμάτη στρώματα, επικοινωνεί με το 1592 και έρχεται σε επαφή με την αρμόδια υπηρεσία για να του δώσουν μια ημερομηνία ή μπορεί να του πούν κατεβάστε το σήμερα στην τάδε οδό, στο τάδε σημείο, αφού είστε εκεί, και ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία για να περάσει και να παραλάβει το αντικείμενο ή τα αντικείμενα που θα εναποθέσει ο κάθε δημότης, ο κάθε πολίτης. Τώρα, η ανακαίνιση που λέτε είναι μια άλλη διαδικασία. Ναι, η ανακαίνιση είναι με τα κοντέινερ που μπαίνουν, έχετε δίκιο. Ναι. Εγώ έλεγα μικρή ανακαίνιση, όπως είπατε, με τα στρώματα και τα... Δεν κάνατε λάθος. Τα ογκώδη είναι το ένα κομμάτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ανακαινήσεις, μικρές ή μεγάλες, εκεί επικοινωνούν οι μηχανικοί που βγάζουν τις άδειες μικρής κλίμακας με το τηλεφωνικό κέντρο. Τους φέρνουν σε επαφή με την αρμόδια υπηρεσία και στη συνέχεια λαμβάνουν οδηγίες. Εναποθέτουν ένα κοντέινερ στο σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος. Εκεί αφήνουν τα μπάζα, να σας πω, ή άλλα αντικείμενα, και υπάρχει μια οργανωμένη δραστηριότητα προκειμένου να παραλυφθούν σε γρήγορο χρονικό διάστημα και να φύγουν για να μην δημιουργούν ούτε πρόβλημα στο Δήμο, ούτε και σε καμία περίπτωση μάλιστα να μην δημιουργούν χάνονται θέσεις παρκαρίσματος. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Πρόβλημα το οποίο είχε εντοπιστεί. Δηλαδή, αφήνει κάποιος ασυνείδητα, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι ασυνείδητα. Αφήνει 10 στρώματα. Δημιουργεί ένα πρόβλημα στη γειτονιά. Χάνονται 2-3 θέσεις πάρκινγκ. Και όλα αυτά είχαν εντοπιστεί από τον Δήμαρχο της πόλης. Μήνες πριν τις εκλογές,
τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, τα έλεγε ο ίδιος στις περιεδίες του, τα έβλεπε σύμφωνα με τις υποδείξεις των πολιτών και γι' αυτό είναι τόσο ευαισθητοποιημένος και κυριολεκτό από την πρώτη μέρα που ανέλαβε το ρόλο του Δημάρχου μαζί με την ομάδα του στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό περπατάμε σήμερα στους δρόμους και βλέπουμε όλοι μας μια καθαρή Θεσσαλονίκη. Αυτό πιστεύω. Αν έχετε άλλη άποψη, πολύ ευχαρίστω να την ακούσω. Βλέπουμε ευαισθητοποιημένους πολίτες και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Βλέπει κάποιος ένα στρώμα. Θα τηλεφωνήσει αμέσως ή ένα παλιό μπουφέ ή δύο σπασμένες πολυθρόνες. Θα τηλεφωνήσει αμέσως και θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση. Αν και δεν είναι η αρμοδιότητά μου, βλέπω την υπερπροσπάθεια που καταβάλλεται από τον συνάδελφο αντιδήμαρχο, τον Γιώργο Δημαρέλο, και τις υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεται, προκειμένου να απομακρύνονται σε χρόνο ρεκόρ και με υπεράνθρωπες προσπάθειες των υπηρεσιακών του Δήμου, των υπαλλήλων του Δήμου, να απομακρύνονται και σκουπίδια αλλά και ογκώδια αντικείμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, 15192. Και με αυτή την γραμμή, βέβαια, η οποία έρχεται και προστίθεται ήδη στις υπηρεσίες του Δήμου της Θεσσαλονίκης, δεν θα έχει και ο πολίτης, ο πολίτης ο οποίος κατεβάζει κάτω και τα ογκώδη και αυτά τα στρώματα, τη δικαιολογία να πει ότι δεν ήξερα, γιατί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης τον έχω ακούσει να το λέει και σε μια πρόσφατη συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε στους δημοσιογράφους, αλλά και σε δηλώσεις του. Θα είναι αμήλικτο σε ζητήματα δημόσιου χώρου που σχετίζονται με ογκώδη και μάλιστα υπάρχει και η πρόθεση να αυξηθεί και πολύ το πρόστιμο για τα ογκώδη. Αν δηλαδή εντοπιστεί κάποιος συμπολίτης μας να κατεβάζει ογκώδη στο πεζοδρόμιο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να πω κάτι. Θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι. Κατεβάζω κάτι εγώ. Δημιουργώ πρόβλημα και σε εσάς. Δημιουργούμε ο ένας πρόβλημα στον άλλο. Δημιουργείται μια αλυσίδα. Και ναι, υπάρχει πρόθεση να αυξηθούν τα πρόστιμα. Δεν ακούγεται ωραίο. Το ξέρω. Κανείς δεν περνάει καλά. Αλλά ούτε να κατεβάζεις το στρώμα σου κάτι. Από την άλλη όμως, όπως με ενημέρωσε ο κύριος Δημαρέλος, υπάρχει μια συζήτηση με τον Δήμαρχο να μειωθεί το τέλος που πληρώνει κάποιος που κάνει ανακαίνιση για να υποθέσει ένα κοντέινερ για να συγκεντρώσει εκεί όσα φεύγουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στόχος του Δήμου δεν είναι να πάρει πρόστιμο. Στόχος του Δήμου είναι να διευκολύνει την καθημερινότητα των δημοτών. Και να υπάρχει ευταξία. Πάντως, κύριε Βασιλόπουλε, εκτός από το 15192, εμείς είπαμε και πριν από λίγες μέρες ότι πλέον μπορούμε να παίρνουμε αριθμούς αδειών και εγκρίσεις δόμησης των οικοδομών. Είναι πλέον διαθέσιμες με ένα κλικ. Ενώ από όσο γνωρίζω γίνεται και μια προσπάθεια, επειδή με έγραψαν προχθές, είδα πίσω από μια κλίση ένα, πώς το λένε καλέ, για να το πληρώσω, κωδικός πληρωμής σε μια συγκεκριμένη τράπεζα, RF, και φαντάζομαι αυτό θα επεκταθεί, οπότε σιγά σιγά βλέπω ότι όλες οι υπηρεσίες σας θα γίνουν ψηφιακές. Αυτό που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, δηλαδή, να εξυγχρονίσουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης, να τον ψηφοποιήσουμε και να διευκολύνουμε το δημότη, να διευκολύνουμε τον πολίτη. Πλέον οι κλήσεις σταδιακά στην ολότητά τους θα εκδίδονται με RF, που σημαίνει ότι ο πολίτης μπορεί να πάρει την κλήση, να πάει στο σπίτι του, στο γραφείο του και από το κινητό του ή τον υπολογιστή του, από όποια τράπεζα. Από όλες τις τράπεζες να πληρώσει με ένα κωδικό, τον κωδικό που θα αναγράφεται πάνω στην κλήση, το ποσό της κλήσης, εκτός και αν είναι αδίκως, γιατί και αυτό συμβαίνει, είναι ένα ενδεχόμενο. Αν αδίκως υπήρξε η κλήση, οπότε θα μπορέσει να κάνει την ένστασή του. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλα τα τμήματα, όχι μόνο την ψηφιακή διακυβέρνηση, και από την δημοτική αστυνομία να εξυγχρονιστεί, να απλοποιηθεί και η δουλειά των υπηρεσιακών του Δήμου που καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες για τον αριθμό. Διότι δεν είναι όσοι θα έπρεπε σε αριθμό, αλλά και αυτό θα διορθωθεί από το Δήμο και φυσικά από όλους τους υπηρεσιακούς. Και σε ό,τι αφορά, θα μου επιτρέψετε την επικοινωνία με τον Δημότη, κάτι στο οποίο αντιλαμβάνεστε την ευαισθησία του Δημάρχου. Εκτός από το 15192, όπως καλά ξέρετε και οι δύο, εγκαινιάζεται στο επόμενο χρονικό διάστημα μια διαδικασία καινοτόμα που έχει προκαλέσει εντύπωση σε όλη την Ελλάδα. Ο αντιδήμαρχος υπηρεσίας, το τηλεφωνικό κέντρο σταματά. Λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η διαδικασία επικοινωνίας των δημοτών με τους αντιδημάρχους σε καθημερινή βάση από τις 5 έως τις 8, με ραντεβού φυσικά, όχι αυθαίρετα, Δευτέρα με Πέμπτη. Θα μπορεί δηλαδή κάποιος δημότης να κλείνει το ραντεβού του τηλεφωνικά
και διαδικτυακά, πολύ σύντομα και ψηφιακά. Και να θέσει το θέμα που τον απασχολεί. Έτσι. Μάλιστα. Και θα παίρνει απάντηση σε το αργότερο, αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να απαντηθεί άμεσα, άμεσα. Αν είναι κάτι που θέλει κάποιο χρονικό διάστημα για να ενημερωθεί ο αντιδήμαρχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να ενημερωθεί από το σύνολο του Δήμου και να απαντήσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στόχος είναι να κάνουμε τη ζωή όλων μας πιο εύκολη, πιο απλή. Έτσι. Και χαιρόμαστε γιατί με αυτές τις δράσεις δεν είναι απρόσωπος ο Δήμος Θεσσαλονίκης και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντιδήμαρχε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.